Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι Παρασκευή 19 Ιουλίου και σας καλωσορίζουμε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Ιόνιαν. Πάμε να δούμε μαζί τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους. Πανικό στην Αθήνα από την ισχυρή σεισμική δόνηση που ξύπνησε μνήμες του 1999. Τέσσερις ελαφρά τραυματίες, ο απολογισμός της δόνησης των 5,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ. Ηλικιωμένη κάηκε μέσα στο σπίτι της στο ναύπλιο. Οι πυροσβέστες βρήκαν μέσα στα αποκαίδια το άψυχο σώμα της. Οριστική απόφαση για την ακύρωση των εργολαβιών της Πατρών Πύργου, σύμφωνα με πληροφορίες. Στα κάγκελα και οι εργολήπτες σε Αχαΐα και Ηλία. Όχι στην κατάργηση της νομικής Πάτρας, λέει και το Δημοτικό Συμβούλιο. Ψήφισμα στις συνεδρίες του σώματος. Απίστευτο εγχείρημα από δύο κολυμβητές. Διένυσαν 22 χιλιόμετρα από το αρκούδι Ηλίας μέχρι τη Ζάκυνθο. Πάμε να δούμε τις ειδήσεις μας αναλυτικά και θα ξεκινήσουμε από το σεισμό στην Αθήνα. Τέσσερις ελαφρά τραυματίες είναι ο απολογισμός της ισχυρής σεισμικής δόνησης που ταρακούνησε την πρωτεύουσα. Ο σεισμός μεγέθους 5,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ είχε επίκεντρο την περιοχή της Μαγούλας, κοντά στο ρήγμα από όπου προήλθε ο σεισμός του 1999 και ξύπνησε μνήμες. Τρία παλιά κτίρια σε Ερμού, Πετράλωνα και Τραπετσόνα κατέρευσαν ενώ στους δρόμους επικράτησε χάος μετά τη σεισμική δόνηση. Η κάμερα του Ιόνιαν βρέθηκε στην πλατεία Συντάγματος όπου κατέγραψε τον πανικό που επικράτησε λίγα λεπτά μετά τον ισχυρό σεισμό. Είναι η στιγμή που ο ισχυρός σεισμός μεγέθους 5,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ ταρακούνησε την Αθήνα και ολόκληρη την Αττική στις 2:15 το μεσημέρι της Παρασκευής. Ο σεισμός είχε επίκεντρο την περιοχή της Μαγούλας κοντά στο ρήγμα από όπου προήλθε ο σεισμός του 1999 και ξύπνησε μνήμες. Ο σεισμός είχε μεγάλη διάρκεια και βοή και έγινε αισθητό σε όλη την Αττική αλλά και σε πολλές άλλες περιοχές της Ελλάδας. Η κάμερα του Ιόνιαν βρέθηκε στην πλατεία Συντάγματος, εκεί που πλήθος κόσμου βγήκε στο δρόμο την ώρα του σεισμού αλλά και μετά, καθώς ο σεισμός προκάλεσε τρόμο. Εκατοντάδες άτομα, ανάμεσά τους και τουρίστες, συγκεντρώθηκαν στην πλατεία Συντάγματος υπό τον φόβο νέας σεισμικής δόνησης. Στο Αιγάλεο σημειώθηκε πτώση βράχων ενώ δεν υπάρχει τραυματισμός. Επίσης σημειώθηκε πτώση πρόσωψης παλιού κτίριου στην Τραπετσόνα. Κατέρευσαν δύο ακατοίκητα στην Ερμού και στα Πετράλωνα. Στο κέντρο της πρωτεύουσας και συγκεκριμένα στην οδό Αιώλου στο Μοναστηράκι, ο σεισμός προκάλεσε την πτώση του Σταυρού στην Εκκλησία της Αγίας Ειρήνης. Για αρκετή ώρα παρατηρήθηκαν προβλήματα στις τηλεφωνικές επικοινωνίες λόγω υπερφόρτωσης όλων των δικτύων αφού αμέσως μετά τη σεισμική δόνηση όλοι προσπαθούσαν να επικοινωνήσουν με τους δικούς τους ανθρώπους και σε αρκετές περιοχές του Λεκανοπεδίου υπήρχε διακοπή στην ηλεκτροδότηση. Η πυροσβεστική υπηρεσία δέχθηκε δεκάδες κλήσεις για απεκλωβισμούς από ασανσέρ. Ακόμη αρκετές κλήσεις δέχθηκε η πυροσβεστική για πτώσεις πινακίδων, τζαμιών, μαρμάρων, σοβάδων και άλλα από Πετρούπολη, Φιλή, Περιστέρι, Γάλεο, κέντρο Αθήνας και Πειραιά. Ρόχμες σε σπίτια, κυρίως σε περιοχές της Μάνδρας, έχουν αναφερθεί μέχρι στιγμής από το σεισμό στην Αττική. Ο καθηγητής Ευθύμιος Λέκας τόνισε ότι δεν έχει εξακριβωθεί ακόμα το ρήγμα που προκάλεσε το σεισμό, δηλαδή αν προέρχεται από το ίδιο ρήγμα που προκάλεσε τον φωνικό σεισμό του 1999 ή από κάποιο παρακλάδι αυτού, και τόνισε ότι θα πρέπει οι πολίτες για τις επόμενες ώρες να είναι ήρεμοι, ενώ επισήμανε ότι οι επιστήμονες παρακολουθούν τη μετασεισμική δραστηριότητα μέχρι να βεβαιωθούν εάν ήταν ο κύριος σεισμός. Πάμε να αλλάξουμε θέμα, κυρίες και κύριοι. Πληροφορίες θέλουν τον νέο Υπουργό Υποδομών να έχει λάβει την οριστική απόφαση για ακύρωση των 8 εργολαβίων της Πατρών Πύργου, κάτι το οποίο αναμένεται να ανακοινωθεί τις επόμενες ημέρες. Οι εργολήπτες της Αχαΐας ξεσηκώνονται, χαρακτηρίζοντας αδιανόητη την επανεδημοπράτηση της Πατρών Πύργου. Ο Σύλλογος Εργολητών της περιοχής συντονίζει τις δράσεις του με τον αντίστοιχο Σύλλογο της Ηλίας, καθώς θεωρούν ότι θα υπάρξουν σοβαρές συνέπειες στις επιχειρήσεις του κλάδου. Αδιανόητη θεωρούν οι εργολήπτες δημοσίων έργων της Αχαΐας την πιθανότητα ακύρωσης του έργου κατασκευής του αυτοκινητόδρομου Πατρών Πύργου και την επαναδημοπράτησή του. Πάντως, σύμφωνα με πληροφορίες, πάρθηκε οριστική απόφαση για τις 8 εργολαβίες, κάτι το οποίο φαίνεται να εκμυστηρεύτηκε ο νέος υπουργός Κώστας Καραμανλής σε βουλευτές. Προσπαθούμε να αναδείξουμε τις συνέπειες αυτής της τυχόν απόφασης που μπορεί να ληφθεί, να πιέσουμε το τοπικό πολιτικό προσωπικό να πάρει σαφή θέση πριν το πρόβλημα πάρει πιο θεσμική διάσταση.
Ο πρόεδρος εργοληπτών Αχαΐας, Πέτρος Μαντάς, τόνισε ότι η ακύρωση των υφιστάμενων εργολαβιών είναι βέβαιο ότι θα περιπλέξει την κατάσταση και θα προκαλέσει μεγάλη χρονική καθυστέρηση στο έργο, αφού για την επαναδημοπράτησή του θα χρειαστούν νέα τεύχη δημοπράτησης, νέα χρηματοδοτική πηγή, εκ νέου έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μια διαγωνιστική διαδικασία από την αρχή με τυχόν ενστάσεις και ίσως προσφυγές, κάτι που θα οδηγήσει το έργο σε μια καθυστέρηση από 3 έως 5 χρόνια. Οι συνέπειες τις έχουμε περιγράψει επανειλημμένα, είναι πάρα πολύ μεγάλες, σημαίνουν απώλεια 300 εκατομμυρίων, σημαίνει κόστος σε ανθρώπινες ζωές, διότι τουλάχιστον για μια πενταετία θα πάει πίσω το έργο. Υπάρχει ισχυρή πιθανότητα το έργο να μην γίνει ποτέ. Ο Σύλλογος συντονίζει την δράση του με τον αντίστοιχο της Ηλίας, αφού σε μια πιθανή επαναδημοπράτηση του μεγάλου έργου θα υπάρξουν σοβαρές συνέπειες στις επιχείρησεις του κλάδου αλλά και στην οικονομία της περιοχής. Οι Ηλίοι έχουν δικαίωμα, εκτός από εμάς τους Αιγαίους, οι Ηλίοι έχουν δικαίωμα να έχουν πρόσβαση στο εθνικό δίκτυο. Τους το έχουν υποσχεθεί και νομίζω ότι τώρα είναι η στιγμή και δεν μπορούν να περιμένουν περισσότερο γι' αυτό. Κατά τον κύριο Μαντά, μια τόσο μεγάλη καθυστέρηση είναι αδιανόητη, γιατί θα στερήσει από τους δύο νομούς έναν σύγχρονο και ασφαλή αυτοκινητόδρομο και θα πλήξει την οικονομική ανάπτυξη της περιοχής. Θα μείνουμε στο θέμα, κυρίες και κύριοι. Θα δούμε τι λέει και η πλευρά της προηγούμενης κυβέρνησης για τις εξελίξεις στην Πατρών Πύργου. Η πρώην αναπληρώτρια Υπουργός Εξωτερικών και βουλευτής Αχαΐας του ΣΥΡΙΖΑ, η κυρία Σία Αναγνωστοπούλου, είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Βρίσκεστε στην Αθήνα, κυρία Αναγνωστοπούλου. Καλησπέρα. Από ό,τι φαίνεται όμως, η είδηση αυτή, οι εξελίξεις μάλλον σχετικά με την Πατρών Πύργου, φαίνεται ότι προκαλούν και πολιτικό σεισμό, έτσι, για να το συνδυάσουμε λίγο και μετά όσα ζήσατε εκεί στην πρωτεύουσα. Είναι προφανές. Ότι το να σταματήσει το έργο, να ξεκινήσει διαδικασία πάλι από την αρχή, σημαίνει, άκουσα και τον προηγούμενο συνομιλητή σας. Ήταν ο κύριος Πέτρος Μαντάς, ο πρόεδρος των εργοληπτών του νομού Αχαΐας, ναι, και πρόεδρος του ΣΕΒΙΠΑ εδώ στην βιομηχανική περιοχή της Πάτρας. Άκουσα τι είπε και το τοποθέτησε πάρα πολύ καλά. Είναι δυνατόν να έχουμε μία τέτοια καθυστέρηση 3-5 χρόνων που θα στοιχήσει? Πρώτον θα βάλω εγώ τις ανθρώπινες ζωές, ξέρουμε τι σημαίνει αυτός ο δρόμος έτσι όπως είναι, χρήμα και βεβαίως το μεγάλο κίνδυνο να απενταχθεί το έργο από το ΕΣΠΑ. Δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο για μια διαδικασία που έχει τελειώσει στα 2/3 της, που θα ξεκίναγε το έργο και επιτέλους θα δρομολογείτο με προοπτική να τελειώσει σύντομα, γιατί αυτή η διαδικασία πρέπει να ξεκινήσει πάλι από την αρχή. Έχοντας το κακό προηγούμενο της Κορίνθου Πατρών, θυμόσαστε πόσα χρόνια έκανε για να γίνει αυτός ο δρόμος, της Ιωνίας Οδού κλπ. Τώρα χωρίς να έχουμε, εγώ δεν έχω δει μία εξήγηση πάρα πολύ σαφή, δηλαδή για ποιο λόγο πρέπει το έργο να σταματήσει, παρά μόνο αυτό που υποψιάζομαι εγώ είναι ότι σε κάποιους δεν αρέσουν οι εργολαβίες που έχουν γίνει και θέλουν να ξαναδώσουν το έργο, να το ξαναδημοπρατήσουν για να το πάρουν δικοί τους. Δεν μπορώ να καταλάβω για ποιον άλλο λόγο. Και ξέρετε, κύριε Γιαπρακά, μειώθηκε το κόστος του έργου πάρα πολύ. Είχε φτάσει στα 500 κάτι εκατομμύρια ο δρόμος, ναι, και με την πολιτική που έκανε και με το σπάσιμο των εργολαβιών που έκανε ο κύριος Σπύρτζης, κατόρθωσε να μειώσει πάρα πολύ το κόστος του έργου, όπως έγινε και με την Πατρών Κορίνθου. Δεν καταλαβαίνω λοιπόν, και εδώ ίσως πρέπει να κινητοποιηθούμε μαζί με άλλα που πρέπει να κινητοποιηθούμε, όπως είναι η νομική του Πανεπιστημίου Πατρών, να κινητοποιηθούμε, να μάθουμε τους ακριβείς λόγους για τους οποίους σταματάει ένα τέτοιο έργο. Πάντως, κυρία Αναγνωστοπούλου, υπάρχουν και δημοσιεύματα από την Αθήνα τα οποία αναφέρουν ότι υπάρχει και αναστολή των πληρωμών. Υπάρχει ένα πάγωμα ακόμα και στα χρήματα τα οποία είναι να εκταμιευθούν για τις εργολαβίες οι οποίες βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη. Κάτι το οποίο έχει θορυβήσει ιδιαίτερα βέβαια τους εργολάβους. Και περιμένουμε να δούμε τι θα πει στις προγραμματικές δηλώσεις πλέον της κυβέρνησης ο νέος υπουργός, ο κ. Καραμανλής. Ακριβώς, γιατί έχει και τέτοιο κόστος, δηλαδή τι αποζημιώσεις θα πληρωθούν στους εργολάβους, τι θα γίνει με αυτά τα χρήματα, και αυτό που είπατε, και εγώ περιμένω με ανυπομονησία τις προγραμματικές να δω για ποιο λόγο έχουμε τέτοια καθυστέρηση του έργου. Έχουμε τέτοια επανέναρξη του έργου. Ποιοι είναι οι λόγοι?
Μάλιστα. Κάτι δεν πάει καλά πάντως. Κύριε Αναγνωσοπούλου, το παρακολουθούμε το θέμα. Σας ευχαριστώ πολύ για τη τηλεφωνική επικοινωνία την οποία είχαμε. Κύριε Γιαπρακά. Καλό σας βράδυ. Πάμε να αλλάξουμε θέμα, κυρίες και κύριοι, καθώς τραγικό θάνατο βρήκε μια 92χρονη γυναίκα στο Ναύπλιο, η οποία εντοπίστηκε απανθρακωμένη από τους άνδρες πυροσβεστικής μετά από φωτιά που ξέσπασε στο σπίτι της. Μέχρι στιγμής η αιτία της πυρκαγιάς που ξέσπασε στα ξημερώματα παραμένει άγνωστη. Απανθρακωμένη από τους άνδρες της πυροσβεστικής, εντοπίστηκε μία 92χρονη γυναίκα στο Ναύπλιο. Η ηλικιωμένη βρήκε τραγικό θάνατο εξαιτίας πυρκαγιάς που ξέσπασε στο σπίτι της επί της οδού Αβέροφ στην περιοχή Πρόνοια. Η άτυχη γυναίκα εντοπίστηκε σε εσωτερικό μπαλκόνι του σπιτιού που κάηκε ολοσχερός. Οι πυροσβέστες έως και νωρίς το πρωί προσπαθούσαν να σβήσουν τις φλόγες. Η στέγη του σπιτιού είχε καταρρεύσει και το μόνο που υπάρχει πια είναι η στάχτη. Στο σημείο για την κατάσβεση επιχείρησαν 4 οχήματα της πυροσβεστικής υπηρεσίας και 9 πυροσβέστες με αποτέλεσμα να θέσουν την πυρκαγιά υπό έλεγχο ώστε να μην επεκταθεί στις κοντινές κατοικίες. Η αιτία έναρξης της φωτιάς παραμένει άγνωστη. Έρευνα για το περιστατικό διενεργεί το αρμόδιο ανακριτικό τμήμα της πυροσβεστικής. Αποφασισμένοι τώρα να μην επιτρέψουν την κατάργηση της νομικής σχολής, αφανίζονται οι φορείς της Πάτρας. Σε σύσκεψη που διοργάνωσε ο Δικηγορικός Σύλλογος, αποφασίστηκε να συγκροτηθεί μια επιτροπή, προκειμένου να ζητηθεί άμεσα συνάντηση με τη νέα Υπουργό Παιδείας, Νίκη Κεραμέως. Ένταση εντωμεταξύ επικράτησε κατά διάρκεια της σύσκεψης, όταν στο βήμα ανέβηκε ο πρόεδρος της Νομαρχιακής Διοικούσας Επιτροπής της Αχαΐας της Νέας Δημοκρατίας, Ανδρέας Μαζαράκης, ο οποίος τάχθηκε υπέρ της κατάργησης. Είχαμε μπροστά, παρόκειται. Ένταση επικράτησε το απόγευμα της Πέμπτης κατά τη διάρκεια της σύσκεψης φορέων που διοργάνωσε ο Δικηγορικός Σύλλογος Πατρών για να θέσουν επιτάπητο στις απόψεις τους και να συντονίσουν τις δράσεις τους για την διεκδίκηση της νομικής σχολής. Τα αίματα άναψαν όταν στο βήμα ανέβηκε ο πρόεδρος της ΝΟΔΕ Αχαΐας της Νέας Δημοκρατίας, Ανδρέας Μαζαράκης, ο οποίος τάχθηκε υπέρ της κατάργησης και τόνισε ότι δεν θα πρέπει να συνδεθεί παιδεία με τοπικισμούς και κομματικά χατήρια. 5 με 6 Φεβρουαρίου του 2018. Εξαγγέλλεται μία σχολή. Μέχρι τότε δεν υπάρχει τίποτα. Έρχεται εκ των υστέρων η σύγκλητος, έρχεται εκ των υστέρων η κυρία Κυριαζοπούλου να δικαιολογήσουν. Σας λέω ότι πριν φτάσει ένα θέμα στη σύγκλητο, όπως εργάζεται το Πανεπιστήμιο και το οποίο... Πότε έρχεται στη σύγκλητο, κυρία Κυριαζοπούλου. Θα σας πω εγώ, θα τα πω όπως θέλω εγώ. Μάλλον δεν με ακούσατε, είπα ότι η πρώτη συζήτηση από τη δική μας κυβέρνηση ήταν η αναγκαιότητα μιας τέταρτης σχολής νομικής στην Ελλάδα. Και η συζήτηση έγινε με τον κύριο Φορτσάκη, τον οποίο μάλιστα κάλεσα για να συζητήσουμε αυτή την άποψη και μου είπε οπωσδήποτε χρειάζεται, σας παρακαλώ. Ναι, δεν είναι κόμματα, ήμουν αναπληρώτης παιδείας. Οι φορείς της Πάτρας δηλώνουν αποφασισμένοι να μην επιτρέψουν την κατάργηση της νομικής και αποφάσισαν την προσεχή εβδομάδα να συγκροτηθεί μια επιτροπή με τη συμμετοχή φορέων, του Περιφερειάρχη, του Δημάρχου και άλλων, προκειμένου να ζητηθεί άμεσα συνάντηση με τη νέα Υπουργό Παιδείας Νίκη Κεραμέως για να τεθούν όλα τα ζητήματα από την αρχή. Επιπλέον, μίλησε ο Τάκης Παπαδόπουλος, εκπρόσωπος Περιφερειακής Παράταξης, όλα από την αρχή, τονίζοντας ότι έγιναν λάθη κατά τον σχεδιασμό για την ίδρυση της νομικής σχολής στην Πάτρα, αλλά υπάρχουν επιχειρήματα για να αλλάξει την απόφασή της η νέα ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας. Η αλήθεια είναι ότι έγιναν λάθη κατά το σχεδιασμό για την ίδρυση της νομικής σχολής στην Πάτρα. Και τα λάθη αυτά ήταν η έλλειψη διαβούλευσης, ήταν η έλλειψη να δοθεί προς τα έξω η μελέτη σκοπιμότητας για το αν και πρέπει, και αν πρέπει να δημιουργηθεί τέτοια νομική σχολή. Από τη σύσκεψη απουσίαζαν οι βουλευτές Αχαΐας της Νέας Δημοκρατίας, από τους οποίους ήδη ο Ιάσονας Φωτήλας και Χριστίνα Αλεξοπούλου έχουν ταχθεί με δημόσιες δηλώσεις τους υπέρ της κατάργησης της νομικής σχολής των Πατρών. Τώρα το θέμα της κατάργησης της νομικής σχολής της Πάτρας απασχόλησε και την σημερινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της Αχαϊκής Πρωτεύουσας. Στην απόφαση που ελήφθη τονίζεται ότι το Δημοτικό Συμβούλιο είναι και αυτό αντίθετο στην κατάργηση της σχολής. Είναι μαζί μας ο κ. Βασίλης Θωμόπουλος, αντιδήμαρχος Πατρέων. Κ. Θωμόπουλε, καλησπέρα. Καλησπέρα και εσάς και στους τηλεθεατές μας. Λοιπόν, μια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της Πάτρας, όπου συζητήθηκε το ζήτημα της νομικής σχολής, την πρόθεση που έχει η νέα Υπουργός Παιδείας να καταργήσει την νεοδιοριστήσα σχολή νομικής του Πανεπιστημίου της Πάτρας. Αρνητική είναι η απόφαση του σώματος στο ενδεχόμενο αυτό, έτσι. Ακριβώς, το σώμα τάχθηκε υπέρ της διατήρησης της νομικής σχολής.
και με μια σειρά από επιχειρήματα που βάζουν συνολικότερα το θέμα της ανώτατης εκπαίδευσης των πανεπιστήμιων στη χώρα μας και φυσικά να δείχνουν τα μεγάλα προβλήματα του Πανεπιστήμιου της Πάτρας και φυσικά των φοιτητών. Λοιπόν, για πείτε μας λίγο, για ποιο λόγο το Δημοτικό Συμβούλιο της Πάτρας αποφάσισε να ταχθεί κατά της απόφασης της κυρίας Κεραμέως. Το επιχείρημα το οποίο έχουμε ακούσει μέχρι στιγμής από την πλευρά του Υπουργείου Παιδείας είναι ότι υπάρχουν αρκετοί άνεργοι δικηγόροι, δεν χρειαζόμαστε και άλλους. Κοιτάξτε, όπως και αυτό ισχύει όχι μόνο για τους δικηγόρους, για όλες τις πανεπιστημιακές σχολές. Αυτή είναι η κατάσταση στην Ελλάδα. Πάρα πολύ, με μεγάλη πλειοψηφία, θα έλεγα, των αποφύτων των πανεπιστημίων δυσκολεύονται να βρουν δουλειά στο επιστημονικό τους αντικείμενο. Υπάρχει το φαινόμενο πάρα πολύ να μεταναστεύουν στο εξωτερικό, ειδικά στις χώρες της Δυτικής Ευρώπης. Αυτό όμως έχει να κάνει με τη γενικότερη οικονομική κατάσταση που επικρατεί στη χώρα μας και νομίζω ότι πρέπει να το συνυπολογίσουμε. Είναι βασικό να υπάρχει στην πόλη μας μια σοβαρή υποδομή στο πανεπιστήμιο που υπάρχει. Και είναι και τα καλύτερα πανεπιστήμια, αν θέλετε, και παγκόσμια. Στις πρώτες εκατοντάδες έχει καταταχθεί. Και φυσικά μια νομική σχολή στην πόλη μας θα ενίσχυε ακόμα περισσότερο αυτή την δομή του Πανεπιστημίου της Πάτρας. Φυσικά δεν πρέπει να παραβλέψουμε όμως τα χρόνια, τα χρονίζοντα προβλήματα στον χώρο της ανώτατης εκπαίδευσης, που έχει να κάνει με την. Είναι μια σκληρή πραγματικότητα για τους φοιτητές. Ένας φοιτητής για να πάει να σπουδάσει σε μια άλλη πόλη θέλει 1.000 ευρώ το μήνα. Και έχει ένα βέβαιο μέλλον. Οι γονείς του πρέπει να έχουν οικονομική δυνατότητα για να μπορεί να σπουδάσει. Πολλά κτίρια είναι σε κακή κατάσταση. Πολλές σχολές δεν έχουν δικά τους κτίρια, δεν έχουν δικά τους αμφιθέατρα. Υπάρχουν σοβαρά προβλήματα στις φοιτητικές εστίες. Και η μικρή μειοψηφία των φοιτητών, η οποία φιλοξενείται εκεί πέρα. Και φυσικά τα σοβαρά προβλήματα που τα πανεπιστήμια έχουν αλωθεί ουσιαστικά. Δίδακτρα πληρώνονται στα μεταπτυχιακά και στα διδακτορικά. Σιγά σιγά αυτό έρχεται και στα προπτυχιακά μαθήματα. Εξώνονται τα πτυχία των πανεπιστημίων με κολέγια αγνώστου προελεύσεως και ποιότητας. Και φυσικά αυτό καθιστά που ακόμα πιο ζωφερή την πραγματικότητα για τους φοιτητές. Άρα θέτεται και ένα γενικότερο πλαίσιο λειτουργίας των πανεπιστημίων πλέον και της τριτοβάθμιας μάλλον εκπαίδευσης στη χώρα μας. Ακριβώς αυτό, και νομίζω ότι αυτό είναι και σημαντικό και πρέπει να κρατήσουμε ότι οι διαφορές που υπάρχουν τώρα, αν θέλετε κιόλας, και μια συζήτηση που γίνεται εκ του πονηρού, γιατί στα σοβαρά θέματα και η κυβέρνηση τώρα της Νέας Δημοκρατίας αλλά και η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ η προηγούμενη και του ΠΑΣΟΚ πιο παλιά έχουν συμφωνήσει και έχουν προωθήσει αυτές τις αντιδραστικές αλλαγές και έχουν διαμορφώσει την κατάσταση στην οποία βρίσκουμε σήμερα. Συμφωνούν όλοι με την Ευρωπαϊκή Ένωση, συμφωνούν με την Πολώνια. Συμφωνούμε με τις κατευθύνσεις αυτές, οι οποίες αυτό που ζούμε σήμερα είναι ακριβώς εκπορεύεται και πηγάζει από αυτές τις αποφάσεις από τότε. Μάλιστα, πάντως το Δημοτικό Συμβούλιο της Πάτρας ενώνει τη φωνή του και με τις φωνές που ακούσαμε λίγο νωρίτερα, όπως για παράδειγμα το Γεωργικό Σύλλογο της Πάτρας, για την μη κατάργηση της συγκεκριμένης σχολής. Ακριβώς. Στο τέλος του ψηφίσματος, της απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, συμπεριλάβαμε και το σημείο ότι θα είμαστε σε συντονισμό με το φοιτητικό, με το λαϊκό κίνημα, με όλους τους φορείς. Θα πάρουμε ορισμένα μέτρα να συντονιστούμε. Και φυσικά ένα πολύ σημαντικό ζήτημα ακόμα, ότι απορρίπτουμε και τον νόμο Γαβρόλου της προηγούμενης κυβέρνησης για τα πανεπιστήμια και όλους αυτούς τους νόμους οι οποίοι έχουν διαμορφώσει την κατάσταση που βιώνουμε σήμερα στα πανεπιστήμια της χώρας μας. Κύριε Θωμόπουλε, σας ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σας στο Δελτίο Ειδήσεων. Σας ευχαριστώ και εγώ. Καλώς σας βράδυ. Τώρα, κυρίες και κύριοι, αλλαγές φέρνουν οι συγχωνεύσεις και οι καταργήσεις γενικών και ειδικών γραμματιών για τα σώματα επιθεώρησης εργασίας και δίωξης ηλεκτρονικού εγκλήματος. Οι εργαζόμενοι κάνουν λόγο για κατάργηση της επιθεώρησης εργασίας, καλώντας την κυβέρνηση να την αποσύρει. Ενώ αντιδράσεις προκαλεί και η κατάργηση τους ΔΟΕ μετά από 24 χρόνια. Μετά από 24 χρόνια, το Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος, το φοβερό και τρομερό ΔΟΕ, καταργείται. Πρόκειται για μία από τις πρώτες αλλαγές που φέρνει η νέα κυβέρνηση στον χώρο της οικονομίας, αφού με το προεδρικό Διάταγμα 84-2019 στη θέση του συνίσταται στο Υπουργείο Οικονομικών Γενική Γραμματεία Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας. Δεν σημαίνει κατάργηση, αλλά πρακτικά ναι. Και το λέμε αυτό διότι αυτό συμβαίνει σε μια περίοδο έντονης οικονομικής δραστηριότητας, μιας και η χώρα μας βρίσκεται στο πικ, θα έλεγα, της τουριστικής κίνησης. Και αντιλαμβάνεστε ότι η ελλείψη των υπηρεσιών του ΔΟΕ σε πολλά σημεία τουριστικού ενδιαφέροντος, η φοροδιαφυγή θα κάνει φτερά. Οι ίδιες πολιτικές αποφάσεις οδηγούν και στην κατάργηση του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας, προκαλώντας αντιδράσεις από τα σωματεία και τις ενώσεις εργαζομένων, οι οποίοι χαρακτηρίζουν την κίνηση αυτή δώρο για την εργοδοτική αυθαιρεσία. Αυτό θα οξύνει την εργοδοτική αυθαιρεσία και επιθετικότητα απέναντι στις κατακτήσεις και στα δικαιώματα των εργαζομένων. Καλούμε την κυβέρνηση όχι μόνο να μην προβεί σε αυτή την κίνηση, αλλά να στελεχώσει και το ΣΕΠΕ με ικανό αριθμό εργαζομένων.
όπως αναφέρεται στο ίδιο προεδρικό διάταγμα με το οποίο καταργούνται γενικές γραμματείες και ενσωματώνονται στις νέες δομές των Υπουργείων, τόσο με επιθεώρησης εργασίας που είναι επιφορτισμένο με τον έλεγχο της παραβατικότητας στην αγορά εργασίας, μεταφέρεται στη νέα Γενική Γραμματεία Εργασίας που συνίσταται στο Υπουργείο. Από την πλευρά αυτή, στο Υπουργείο Οικονομικών επιμένουν ότι ο ρόλος του ΣΔΟΕ δεν αποδυναμώνεται, αλλά ενισχύεται η ανεξαρτησία του από κομματικούς και κυβερνητικούς ελέγχους και παρεμβάσεις. Σπαγώνει τους ελέγχους και αυτό είναι αντικειμενικό ότι θα οδηγήσει σε αύξηση της εργοδοτικής αυθαιρεσίας και επιθετικότητας. Οι εργαζόμενοι δεν πρέπει να το δεχτούν αυτό. Να θυμίσουμε ότι η θέσπιση αυτού του θεσμού υπήρξε κατάκτηση των εργαζομένων ώστε να γίνονται ελέγχοι στις επιχειρήσεις. Ξαφνικά βλέπουμε δύο σημαντικές, κατά τη γνώμη μου, υπηρεσίες ελεγκτικές επί της ουσίας να αδρανοποιούνται, διότι η μεταφορά από μια γραμματεία σε μια άλλη αντιλαμβάνεστε ότι σημαίνει ένα χρόνο μεγάλης καθυστέρησης και βεβαίως αυτός ο χρόνος συμπίπτει με το πικ της οικονομίας στη χώρα μας που είναι η τουριστική κίνηση. Θα κριθεί εκ του αποτελέσματος, σημείωσε χαρακτηριστικά αρμόδιος αξιωματούχος, συμπληρώνοντας ότι αν χρειαστεί και αν διαπιστωθούν δυσλειτουργίες, τίποτα δεν απαγορεύει να υπάρξουν διορθωτικές κινήσεις. Τώρα, οι πρόεδροι κοινοτήτων αλλά και συλλόγων επαγγελματιών στη Ζάκυνθο έχουν αναλάβει δράσεις σχετικά με το ζήτημα των απορριμμάτων, αρνούμενοι να επιτρέψουν για άλλο ένα καλοκαίρι να γίνονται ηχοματερές κεντρικά αξιοθέατα. Απευθεία σύνδεση με το Αργάσι της Ζακύνθου, εκεί βρίσκεται η Νατάσα Πατρινού μαζί με τον πρόεδρο της τοπικής κοινότητας, τον κύριο Κοτσόνη. Να δούμε τις ενέργειες λοιπόν που λαμβάνονται, Νατάσα, από αρκετές κοινότητες στη Ζακύνθου, ώστε η κάθε τοπική κοινότητα κοιτάει τα του οίκου της προκειμένου να μαζέψει τα σκουπίδια, να δουν τι ακριβώς γίνεται, πώς να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα, έτσι. Ακριβώς, Νίκο, όπως γνωρίζεις και εσύ, το έχουμε δείξει και σε πολλά ρεπορτάζ. Εδώ το θέμα της αποκομιδής των απορριμμάτων είναι πολύ σημαντικό και ένα μεγάλο πρόβλημα. Είναι ο κύριος Κοτσόνης εδώ, όχι μόνο πρόεδρος της τοπικής κοινότητας Αργασίου, αλλά και πρόεδρος του Συλλόγου Ενοικιαζόμενων Δωματίων της Ομοσπονδίας. Να μας πείτε τι έχετε κάνει εδώ στο Αργάσι. Κοιτάξτε να δείτε, έφτασε η στιγμή πλέον που πρέπει εμείς σαν πρόεδρος τοπικής κοινότητας μαζί με τους ξενοδόχους να πάρουμε την τύχη στα χέρια μας και την αποκομιδή να την κάνουμε μόνοι μας. Αύριο το πρωί λοιπόν στις 7 η ώρα ξεκινάμε την αποκομιδή από τα τρία σημεία του Αργασίου που έχουμε. Είναι τα Λαζαρέτα, είναι η περιοχή των εργατικών καινούργιες εργατικές κατοικίες και η περιοχή στα Πλεσέικα. Πρέπει να καθαριστούν άμεσα αυτά τα κομμάτια και μετά αμέσως ξεκινάει και αποκομιδή με τη βοήθεια των ξενοδόχων του νομού Ζακυνθίων της πόλεως σε 5-6 σημεία που υπάρχουν και μέσα στην πόλη. Είδαμε την αδυναμία τόσο του ΦΟΣΔΑ όσο και του Δήμου να μπορέσει να γίνει καθαριότητα. Από τη στιγμή που δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα όσο αφορά το προσωπικό, όσο το δυναμικό προσωπικό του ΦΟΣΔΑ, όσον αφορά και τις ενέργειες που κάναμε προς το Δήμο Ζακυνθίων από το ίδιο το Δήμαρχο, ο Διευθυντής της Τεχνικών Υπηρεσιών λέει ότι δεν βγάζει τα φορτηγά και τις μπορδόζες όξων να μαζεύουν σκουπίδια. Εγώ αυτό δεν τα ακούω καλά. Είναι μια εντολή που δίνει ένας διευθυντής και δεν δουλεύω σε αυτό το κομμάτι. Εμείς όμως δεν μπορούμε να έχουμε το όμορφο νησί της Ζακύνθου γεμάτο σκουπίδια. Πώς μπορούμε να κάνουμε αυτό, κύριε Κοτσόνη? Με δικό μας κόστος θα δώσουμε τη δυνατότητα να καθαριστεί. Θέλω όμως να κάνω και μια έκκληση προς τους επαγγελματίες. Δεν μπορεί να είσαι επαγγελματίας, να έχεις ξενοδοχείο, να έχεις εστιατόριο, να έχεις χώρο εστίασης και να μην έχεις δικό σου κάδο να έχεις απορρίμματα. Πρέπει να καταλάβουν όλοι οι επιχειρηματίες ότι πρέπει να έχουν τους κάδους τους. Και το λέω αυτό γιατί εμείς εδώ στα Αργάσι, όσοι επιχειρηματίες έχουμε κάδους και τους βγάζουμε τη νύχτα, το πρωί περνάει ο ΦΟΣΔΑ και τους παίρνει. Γιατί αυτοί που δεν θέλουν να πάρουν κάδους να πηγαίνουν τα σκουπίδια στα Λαζαρέτα, στα Αγίου το Μετόχι και στις άλλες περιοχές να βάνουν τα απορρίμματά τους στα σκουπίδια τους? Να δημιουργούν δηλαδή ανεξέλεγκτες χωματερές. Όπως είπατε, ανεξέλεγκτες χωματερές καθημερινά. Και να καθαρίζουμε, βλέπουμε. Εμείς αύριο το πρωί θα πάνε ειδικές ταμπέλες που θα λέμε στον κόσμο τέλος πλέον τα σκουπίδια σε αυτούς τους χώρους και τους δίνουμε τη δυνατότητα με συνεννόησεις που έχουμε κάνει με το ΦΟΣΔΑ από τις 6 το πρωί μέχρι στις 3 το μεσημέρι να μεταφέρουν όποιος δεν θέλει τα σκουπίδια του να τα πηγαίνει εκεί. Στο αεροδρόμιο, στην περιοχή του ΦΟΣΔΑ, στο αεροδρομίο.
Εκεί είναι πρόσδεκτα να πηγαίνει ο καθένας στα σκουπίδια. Τα σκουπίδια πλέον στο τοπικό διαμέρισμα εργασίου και γενικότερα προς το Δήμο Ζακυθίων μέσα στην πόλη δεν θα μείνουν άλλο στους δρόμους. Εμείς ένα κόστος, πολύ μεγάλο κόστος, θα το πληρώσουμε πηγαίνοντας στους συναδέλφους να δώσω τα λεφτά από τις επιχειρήσεις τους να γίνει αποκομιδή. Καταλαβαίνουμε, μάλιστα, Νίκο, ότι πλέον παίρνουν μια πρωτοβουλία τους, εδώ οι άνθρωποι για να καθαρίσουν τον τόπο τους. Μάλιστα. Νατάσα, πάντως μας έλυσε και την απορία ο κύριος Κοτσόνης για το κόστος, γιατί αυτό ήθελα ακριβώς να το ρωτήσω, πώς θα γίνει η αποκομιδή. Πάντως, από ό,τι φαίνεται, ότι τη στιγμή που δεν μπορεί ο Δήμος, μπαίνουν μπροστά οι τοπικές κοινότητες, μπαίνουν μπροστά οι επαγγελματικές ενώσεις, οι επαγγελματίες, προκειμένου να καθαρίσουν το νησί. Σε ευχαριστώ πολύ και εσένα και τον κύριο Κοτσόνη. Σε ευχαριστώ πολύ. Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, να αλλάξουμε θέμα, καθώς ανά πάσα στιγμή μπορούν πλέον οι εργαζόμενοι να ελέγξουν στοιχεία που αφορούν τη μισθοδοσία τους, τις προσλήψεις, τις αποχωρήσεις, καθώς και τα ωράρια τους. Όλα αυτά μέσω του πληροφοριακού συστήματος Εργάνη, που έχει μπει σε εφαρμογή εδώ και λίγες ημέρες. Έχει ξεκινήσει η πιλωτική εφαργή της πλατφόρμας με την οποία οι εργαζόμενοι αποκτούν πρόσβαση στο πληροφοριακό σύστημα Εργάνη. Μετά την ψήφιση του νόμου και την απαιτούμενη τεχνική αναβάθμιση του πληροφοριακού συστήματος Εργάνη, δίνεται η δυνατότητα στους εργαζόμενους με χρήση των κωδικών TaxisNet να γνωρίζουν ανά πάσα στιγμή τα στοιχεία που δηλώνονται στο Εργάνη και αφορούν τις προσλήψεις, τις αποχωρήσεις, τους μισθούς και τα ωράρια των εργαζομένων. Σύμφωνα με ανακοίνωση της Υπουργού Εργασίας, η οποία έκανε στα μέσα κοινωνικού δικτύου, από 4 Ιουλίου και μετά θα μπορούν οι εργαζόμενοι, οι μαθητευόμενοι και πρακτικά ασκούμενοι να εισέρχονται στο πληροφοριακό σύστημα Εργάνη και να αντλούν πληροφορίες όσον αφορά τη σύμβαση εργασίας τους, το ωράριό τους και το μισθό τους. Η δυνατότητα πρόσβασης δίνεται καθημερινά στο διαδικτυακό τόπο κατά τη διάρκεια όλης της ημέρας. Οι εργαζόμενοι έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης σε δεδομένα που έχουν υποβληθεί από την 1η-1η του 2017 και έπειτα. Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να βλέπουν πληροφορίες οι οποίες έχουν ανέβει από έντυπα τα οποία έχουν αναρτηθεί από 1η-1η του 2017 και έπειτα, καθώς από τότε θα γίνεται η μετάπτωση του πληροφοριακού συστήματος Εργάνη σε πρόγραμμα cloud. Μέσα από τη ρύθμιση αυτή ενισχύεται η πρόσβαση των εργαζομένων στην πληροφορία και η προστασία τους απέναντι σε φαινόμενα αδήλωτης, υποδηλωμένης και απλήρωτης εργασίας. Πάνω από 22 χιλιόμετρα κολύμπησαν δύο άνδρες, οι οποίοι ξεκίνησαν από το αρκούδι της Ηλίας και έφτασαν στην παραλία του Αργασίου στη Ζάκυνθο μετά από 9,5 ώρες. Πρόκειται για ένα πολύ δύσκολο εγχείρημα, καθώς στη συγκεκριμένη θαλάσσια περιοχή υπάρχουν ισχυρά ρεύματα, τα οποία μάλιστα ανάγκασαν τους δύο κολυμβητές να διανύσουν επιπλέον 4 χιλιόμετρα από την διαδρομή που είχαν αρχικά σχεδιάσει. Πραγματικό άθλο πέτυχαν δύο κολυμβητές, οι οποίοι ξεκίνησαν από το αρκούδι Πελοποννήσου και ολοκλήρωσαν την μακρινή τους διαδρομή στην παραλία του Αργασίου στον πύργο Δομενεγίνη στη Ζάκυνθο. Συγκεκριμένα, ο 60χρονος γιατρός Ιωάννης Λαφαζάνος και ο 56χρονος φωτογράφος Τέργιος Λεόπουλος διένυσαν πάνω από 22 χιλιόμετρα και για 9,5 ώρες κολυμπούσαν στα νερά του Ιωνίου. Καιρό τώρα που έρχομαι στη Ζάκυνθο από το 1986, το είχα σκεφτεί, αλλά τα τελευταία 3 χρόνια αποφάσισα να κάνω αυτό το διάπλο. Το κάναμε από το Αρκούδι σήμερα, από την πλευρά της Πελοποννήσου και φτάσαμε εδώ στο Αργάσι. Προσπαθήσαμε πέρσι 12 Αυγούστου να κάνουμε ξανά το ίδιο, αλλά ο καιρός δεν μας επέτρεψε. Φέτος φαίνεται ο καιρός τον είχαμε με το μέρος μας, μας αγκάλιασε. Όλη αυτή η ιστορία είναι μια έμπνευση του Γιάννη του Λαφαζάνου. Είμαστε πολύ ευχαριστημένοι που το κάναμε. Είχε ένα βαθμό δυσκολίας. Νομίζω ότι όσοι εμπλέκονται με κολύμβηση γενικώς, λίγο έως πολύ μπορούν να μπουν σε αυτό το πεδίο και να το δοκιμάσουν. Όσοι το βλέπουν και τους αρέσει, πρέπει να το δουλέψουν για να το επιχειρήσουν. Οι δύο κολυμβητές ανέφεραν ότι αντιμετώπισαν και δυσκολίες κατά τη διαδρομή τους λόγω των ρευμάτων που τους ανάγκασαν να κάνουν 4-5 χιλιόμετρα παραπάνω. Για τα δύσκολα ήρθαμε. Τίποτα δεν μας χαρίζεται. Όλα μπορεί να τα καταφέρει κανείς με σκληρή προσπάθεια και προπόνηση. Αυτό είχαμε αποφασίσει και εγώ και ο Στέργιος και το επιχειρήσαμε. Ναι, αυτό δεν μπορεί να το κάνεις αν δεν σου αρέσει, δεν γίνεται. Είναι αρκετά επιβαρυντικό, δηλαδή κουράζει πάρα πολύ. Αλλά εντάξει, όλα καλά, πολύ ωραία, όλα είναι πολύ καλά, τέλεια, το κάναμε, πάει και αυτό. Ο αθλητικός ναυτικός όμιλος Ζακύνθου συνεχάρει τους δύο κολυμβητές για τον άθλο τους και τους έδωσε δύο αναμνηστικά βραβεία. Τα βραβεία παρέδωσε στους κολυμβητές η κύρια χορηγός του συλλόγου, η κυρία Χριστίνα Τετράδη.
Είναι αλήθεια ότι είναι από τα εγχειρήματα που δεν γίνονται κάθε μέρα. Τουλάχιστον στη δική μας περιοχή και το συγκεκριμένο διάπλου, το διάπλου του καναλιού Κελίνης Ζακύνθου, εγώ δεν ξέρω κάποιον άλλον που να το έχει επιχειρήσει. Είναι μια δύσκολη περιοχή για κολύμβηση, γιατί τα ρεύματα είναι πολύ ισχυρά. Και αυτό επιβεβαιώνεται και από τους σημερινούς αθλητές, που παρόλο που η απόσταση είναι 18 χιλιόμετρα, είναι σίγουρο ότι έκαναν πάνω από 21-22 χιλιόμετρα. Πάντα θα στηρίζουμε τέτοιες δράσεις, πάντα θα στηρίζουμε τέτοιους ανθρώπους που έχουν τέτοια ισχυρή σιδερένια θέληση να καταφέρουν πράγματα, να βάζουν στόχους και να τους πετυχαίνουν. Οι δύο κολυμβητές είχαν προσπαθήσει από την περσινή χρονιά να πραγματοποιήσουν τον συγκεκριμένο διάπλου, ωστόσο τελικά τα κατάφεραν το φετινό καλοκαίρι. Πραγματικά τους αξίζουν συγχαρητήρια για το δύσκολο αυτό κατόρθωμα το οποίο πέτυχαν. Πάμε τώρα όμως να αλλάξουμε θέμα και κλίμα, καθώς έχουμε νέες καταγγελίες για κακομεταχείριση τροφίμων στο ΚΕΠΕ Πλεχενών. Οι καταγγελίες αυτές ήταν μάλιστα το φως της δημοσιότητας. Ο Ιάσονας Τσόλης θα μας δώσει τις λεπτομέρειες. Ιάσονα, καλησπέρα. Καλησπέρα Νίκο, κυρίες και κύριοι. Πρόκειται για ένα δημοσίευμα το οποίο φέρνει στο φως, για ένα περιστατικό το οποίο φέρνει στο φως η εφημερίδα Πελοπόννησος. Πρόκειται για καταγγελίες που έκαναν μέλη οργάνωσης η οποία παρακολουθεί το πρόγραμμα αποϊδρυματοποίησης το οποίο υλοποιείται τους τελευταίους μήνες στο ΚΕΠΕ Πλεχενών, στο πρώην ΠΙΚ Πλεχενών, για να καταλαβαίνουν και οι τηλεθεατές. Σύμφωνα λοιπόν με αυτές τις καταγγελίες. Τα πλάνα παρακολουθούμε είναι πλάνα αρχείου, έτσι δεν είναι αυτές οι εικόνες οι οποίες υπάρχουν σήμερα στο ΚΕΠΕ Πλεχενών. Ναι. Ακριβώς. Ούτως ή άλλως είναι ένα ίδρυμα το οποίο είχε απασχολήσει παλιότερα τη δημοσιότητα. Τώρα, ακόμα και διεθνή μέσα ενημέρωσης. Ακριβώς, είχε κάνει το γύρο του κόσμου, οι συνθήκες κάτω από τις οποίες ζουν εκεί πέρα οι τρόφιμοι. Τους τελευταίους μήνες έχει ξεκινήσει πρόγραμμα αποϊδρυματοποίησης. Το έχουμε δει και μέσα από ρεπορτάζ του Ιόνιαν. Μέλη τώρα της οργάνωσης που παρακολουθούν το πρόγραμμα καταγγέλουν ότι εντόπισαν περιστατικό στο οποίο παιδί ήταν δεμένο από τα άκρα σε αναπηρικό αμαξίδιο. Μάλιστα, συνοδεύουν τη συγκεκριμένη καταγγελία από φωτογραφικό υλικό το οποίο κοινοποίησαν στο Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. Mm-hmm. Και φυσικά από την ώρα που κοινοποιήθηκε αυτή η καταγγελία, την οποία επιβεβαιώνει στην εφημερίδα Πελοπόννησο και ο διευθυντής του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας, ο κ. Απόστολος Λαζαρόπουλος, έχουν ξεκινήσει όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες ελέγχου αν όντως το συγκεκριμένο περιστατικό συνέβη και εφόσον εξακριβωθεί στη συνέχεια, λέει ο κ. Λαζαρόπουλος στο ρεπορτάζ της Μαρίνας Ριζογιάννη, ότι θα ακολουθηθούν όλες οι νόμιμες διαδικασίες. Φυσικά καταδικάζει το συγκεκριμένο γεγονός. Ούτως ή άλλως, όπως είπαμε και νωρίτερα, βρισκόμαστε σε μία περίοδο όπου οι τρόφιμοι του ΚΕΠΕ Πλεχενών ξεκινούν να βγαίνουν σιγά σιγά από το συγκεκριμένο ίδρυμα. Είναι το πρόγραμμα αποϊδρυματοποίησης όπου οι τρόφιμοι θα ζουν στα σπίτια τους. Ιάσονα, σε ευχαριστώ πολύ για το ρεπορτάζ που μας έδωσες. Καλώς βράδυ. Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, να κάνουμε μία μικρή διακοπή για διαφημίσεις και να επιστρέψουμε στη συνέχεια με τα υπόλοιπα θέματα της επικαιρότητας. Επιστροφή, κυρίες και κύριοι, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Ιόνιαν. Τα μάτια τους έχουν δει πολλά και τα αυτιά τους έχουν ακούσει ακόμα περισσότερα. Ο λόγος για τους διανομείς φαγητού και καφέ, από τους οποίους λίγο ή πολύ όλοι κάποια στιγμή έχουμε παραλάβει παραγγελίες. Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες εργάζονται ποικίλουν, όπως επίσης και η αντιμετώπιση από τους πολίτες, που όπως μας λένε πολλές φορές ξεπερνά και τα όρια της αγένειας. Η δουλειά του διανομέα φαγητού και καφέ δεν είναι εύκολη. Το καλοκαίρι με τη ζέστιά του δεν υπάρχει αυτό το πράγμα που έγινε, ειδικά τώρα αυτές τις πρώτες αρχές, όταν έγινε το πρώτο μπαμ με τη ζέστη, καθόσουν στο φανάρι και τρέχαν τα χέρια σου. Με ήλιο, με βροχή ή ακόμη και με χιόνια, είναι αναγκασμένος να κυκλοφορεί στους δρόμους και να διανέμει τις παραγγελίες σε πελάτες που πολλές φορές δεν είναι ιδιαίτερα ευγενικοί. Μία από αυτές τις περιπτώσεις αφορά και στο βίντεο που ανάρτησε στο YouTube ένας deliverer και έχει γίνει μάλιστα viral, συγκεντρώνοντας μέσα σε λίγες ημέρες χιλιάδες προβολές. 8 ευρώ είναι. Σιγά δεν μου φερέ.
Ε, δεν παίρνω τσιγάρα. Δεν παίρνετε. Αφού είπε ότι θα μας φέρεις, γιατί δεν αφήνουν βουλβά. Εγώ δεν παίρνω, σαν Γιώργος δεν παίρνω. Εσύ σαν Γιώργος μην ξαναπατήσεις το πόδι σου εδώ, γιατί θα κάνω παράπονα. Κράτα εδώ και άλλη φορά μην ξανάρεις να μου φέρεις παραγγελία, το λέω. Πρώτη και τελευταία δεν κάνεις ό,τι θες εσύ. Οι πελάτες είναι πολύ απαιτητικοί, αδερφέ. Όταν του λέει το μαγαζί ότι σε 25 λεπτά θα είναι εκεί και είναι σε 27, αρχίζουν και παίρνουν τηλέφωνο στο μαγαζί. Τα ακούτε κιόλα επί τόπου? Εντάξει, ο Δελιβεράς θα τα ακούσει. Το μαγαζί δεν τα ακούει ποτέ. Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες οι γνωστοί ως Δελιβεράδες κάνουν τη διανομή τις περισσότερες φορές, μάλλον δεν συγκινούν τους πολίτες που παραλαμβάνουν την παραγγελία τους χωρίς να αφήνουν φιλοδόρημα, ακόμη και αν ο διανομέας φαγητού έχει γίνει παπί από τη βροχή για να τις φέρει μέχρι την πόρτα τους. Ο κάθε Δελιβεράδες δεν έχει απέτηση. Το μπουρμπάρ είναι, το δίνει αποκλειστικά μόνο και μόνο πελάτης. Αλλά όταν πας με βροχή και πας σε πλούσια περιοχή και σου δίνει μονόλεπτα και πας σε φτωχές περιοχές και σου δίνουν διεύρα, χαλιέσαι. Με έχουν βρίσει. Βρίζουν. πολλά τέτοια φράπελα. Και από άλλους συναδέλφους που κουβεντιάζουμε, αυτά μου λένε. Ο Βασίλης Κωστής καταλαβαίνει πως η κρίση έχει χτυπήσει όλο τον κόσμο και πως ακόμη και το μισό και ένα ευρώ για κάποιους είναι ένα σημαντικό ποσό που σκέφτονται να το αφήσουν. Έχει ωστόσο και τις ενστάσεις του. Ο σεβασμός από τους πολίτες είναι κάτι που μας ανέφεραν πολλές φορές πως επιζητούν οι διανομής φαγητού. Και να μας καταλάβει ο κόσμος. Να καταλάβει ότι και εμείς είμαστε άνθρωποι, δεν είμαστε οι δούλοι που απλά μεταφέρουμε κάποια πράγματα, κάποια φαγητά. Και την ακούμε κιόλας ότι αργήσαμε, ότι κάναμε, ότι ράναμε. Έχουν ακούσει τα απίστευτα. Έχουν δεχθεί επιθέσεις, τους έχουν χρεώσει ακόμη και τη γεύση του φαγητού. Σε κάποιες ακραίες περιπτώσεις, τους έχουν απειλήσει, τους έχουν κλέψει, ενώ δεν λείπουν ακόμη και οι σεξουαλικές προτάσεις, τις οποίες οι ντελιβεράδες δεν είναι πρόθυμοι να ενδώσουν. Ένας μαραθώνιος αγάπης για τα δέσποτα ζώα διοργανώνεται αυτή την Κυριακή στη Μεσσηνία. Πρόκειται για το Penny Marathon, όπου υπάρχουν τρεις διαδρομές για τρέξιμο, ποδήλατο ή περπάτημα. Αυτή την Κυριακή τρέχουμε, ποδηλατούμε, περπατάμε για τους τετράποδους φίλους μας στο μαραθώνιο αγάπης για τα δέσποτα ζώα Penny Marathon. Μάλιστα, στο House by Faos, οι διοργανωτές, ο Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας και η Ελληνική Ομάδα Διάσωσης Μεσσηνίας έδωσαν συνέντευξη τύπου και απίφθηναν κάλεσμα συμμετοχής για να συμμετέχουμε όλοι μαζί και να είμαστε η φωνή για όσους μάχονται για τις ζωές των αδέσποτων ζώων. Για το Penny Marathon, για το μαραθώνιο αγάπης για τα δέσποτα, που θα γίνει φέτος, την Κυριακή στις 21 Ιουλίου, Καλαμάτα Μεσσίνη. Θα ήθελα να ξεκινήσω με το να πω ότι όλα τα ζώα γεννιούνται με ίσα δικαιώματα στη ζωή και στη δυνατότητα ύπαρξης, όπως αναφέρεται στο άρθρο 1 της Διεθνούς Διακήρυξης των Δικαιωμάτων των Ζώων. Αθλητισμός και φιλοζωία, λοιπόν, είναι αδερφικές έννοιες και έχουν πολλές αξίες στο beach party μας. Μετά τη λήξη, λοιπόν, του Penny Marathon, έχουμε στο Μπούκα Μπούκα Μάρε, που βρίσκεται στην Μπούκα της Μεσσηνής, διοργανώσει ένα πάρα πολύ ωραίο beach party που θα έχει άφθονο φαγητό, θα έχει χορό, θα έχει μπάνιο. Μαζί μας θα είναι και η ομάδα ελληνικής διάσωσης, οι οποίοι θα σας δείξουν και κάποια πράγματα στη θάλασσα, πώς μπορείτε να προσέχετε σε περίπτωση πνιγμού ή πρώτες βοήθειες κλπ. Θα θέλαμε πάρα πολύ να έρθετε, να μας γνωρίσετε, να σας γνωρίσουμε. Ο καθένας μπορεί να συμμετέχει σε μία από τις παρακάτω τρεις διαδρομές και συγκεκριμένα τη διαδρομή των 42 χιλιόμετρων που ξεκινά στις 6 το πρωί από το Πανελλήνιο στην Καλαμάτα, τη διαδρομή των 12 χιλιόμετρων που ξεκινά στις 8 το πρωί από το σούπερ μάρκετ Lidl της Μεσσίνης και τη διαδρομή των 3 χιλιόμετρων που ξεκινά και αυτή στις 9 το πρωί από το σούπερ μάρκετ Lidl στη Μεσσίνη. Καλωσορίζουμε φέτος την ελληνική ομάδα διάσωσης Μεσσηνίας στην παρέα μας και στην προσπάθειά μας και φέτος να διοργανώσουμε το μαραθώνιο αγάπης Penny Marathon που διοργανώνει ο ΦΟΚ μαζί με Αθήνα, Σαλαμίνα, Πράγα, Βανκούβερ και Σίδνεϊ. Θέλουμε να γίνετε η φωνή αυτών των ζώων και να υποστηρίξετε τους ανθρώπους και τις ομάδες που μάχονται για να σώσουν ζωές. Εκτός από τους ανθρώπους υπάρχουν και τα ζώα που θέλουν τη βοήθειά μας και την υποστήριξή μας και την προσπάθεια αυτή. Στηρίζουμε τους αθλητές και το φιλοζωικό Καλαμάτας. Όλες οι διαδρομές καταλήγουν στη Μεσσίνη απέναντι από το Δημαρχείο, όπου θα γίνει στις 11 η ώρα η τελετή λήξης απονομής μεταλλίων και ενημέρωση για το έργο του φιλοζωικού και της ομάδας διάσωσης.
Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, στην Αρκαδία, όπου ένα πολυμορφικό μηχάνημα επούλωση λακκούβων απέκτησε ο Δήμος της Τρίπολης. Μάλιστα, έγινε και η διαδικασία παράδοση παραλαβής στο Δήμο, παρουσία και ομάδα ειδικών από την Τσεχία, οι οποίοι παρουσίασαν τον τρόπο λειτουργίας του μηχανήματος. Πρώτος, ο Δήμος Τρίπολης απέκτησε ένα ειδικό μηχάνημα επούλωσης λακκουβών, σχισμών και άλλων φθορών στο οδόστρωμα. Το σύγχρονο μηχάνημα, που μπορεί να κάνει και άλλες εργασίες εάν δεχθεί στις υποδοχές του τα κατάλληλα εξαρτήματα, παραδόθηκε την Πέμπτη στον Δήμο. Την παραλαβή έκανε ο Δήμαρχος Τρίπολης Δημήτρης Παυλής, που μίλησε για ένα μηχάνημα που θα εξυπηρετεί όλο τον χρόνο τις ανάγκες του Δήμου. Υλοποιήθηκε μια μεγάλη ανάγκη που ο Δήμος Τρίπολης είχε στα υπόψη του, προκειμένου να προμηθευτεί ένα πολυμηχάνημα το οποίο κόστησε 300.000 ευρώ μαζί το γιούνιμα και με τις Mercedes μαζί με τα παρελκόμενα, κάνοντας διάφορες δουλειές που είναι απαραίτητες για τη λειτουργία του Δήμου μας, που ικανοποιεί ανάγκες των χωριών μας. Το συγκεκριμένο πολυμηχάνημα είναι ικανό να επουλώσει λακκούβες με πίσα που το ίδιο παράγει και κατασκευάζει. Μπορεί να καθαρίζει δρόμους από χιόνι, είναι ικανό να κλαδεύει δέντρα, αλλά και να λειτουργεί ως αλυσοπρίωνο. Πλήρωμα του χρόνου να παραδοθεί, να εκπαιδευτεί το προσωπικό μας, να το παραλάβει η Επιτροπή Παραλαβής, για να μπορέσουμε μετά από 15 μέρες που θα βγάλει και πινακίδες στους μηχάνημα έργο που είναι, για να βγει συγκίνηση στην κυκλοφορία έξω και να αρχίσει πλέον να δούμε τα αποτελέσματα, να είναι ορατά και θα λύσει και το πρόβλημα, και τα χέρια θα έλεγα, στην τεχνική υπηρεσία του Δήμου. Ακολούθησε επίδειξη από ομάδα ειδικών του τρόπου λειτουργίας του μηχανήματος σε διοικητικό προσωπικό και εργαζόμενους του Δήμου Τρίπολης. Είναι ένα μηχάνημα, όπως το χαρακτηρίζεται ο κ. Πολυμηχάνημα, έχει τη δυνατότητα να πάρει πάμπολες προσαρτήσεις και εξυπηρετεί ιδιαίτερα τους Δήμους. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι βρίσκονται και άλλοι Δήμοι σε διαγωνιστικές διαδικασίες για την προμήθεια τέτοιου μηχανημάτων. Το παρόν στην παραλαβή, πέρα από τον Δήμαρχο Δημήτρη Παυλή, έδωσαν οι αντιδήμαρχοι κύριοι Παπαδημητρίου και Γεωργανόπουλος, ενώ από τη νέα Δημοτική Αρχή παρευρέθησαν οι κύριοι Λαγός και Κανελόπουλος. Τώρα τους στόχους της νέας Οργανωτικής Επιτροπής των Παράκτειων Μεσογειακών Αγώνων Πάτρας εξηγεί ο νέος της Πρόεδρος Νίκος Παπαδημάτος. Ο κ. Παπαδημάτος έχει μπροστά του περίπου 40 ημέρες για την έναρξη αθλητικής διοργάνωσης, δουλεύοντας σκληρά για την άρτια διεξαγωγή της. Ένα δύσκολο στοίχημα θέλει να κερδίσει ο νέος πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής των Παράκτειων Μεσογειακών Αγώνων, Νίκος Παπαδημάτος, ο οποίος μετά την πρόσφατη σύσκεψη με τον Υφυπουργό Αθλητισμού Λευτέρη Αυγενάκη έχει πιάσει ήδη δουλειά με καθημερινές συναντήσεις. Στόχος είναι η επιτυχής διεξαγωγή της διοργάνωσης και μόνος αντίπαλος ο χρόνος που μετρά αντίστροφα. Γνώμονας είναι να γίνουν οπωσδήποτε οι αγώνες και να φύγουν από την πόλη μας 2.000 επισκέπτες από 26 μεσογειακές χώρες, όσο το δυνατόν, με περισσότερα θετικά συμπεράσματα. Προτεραιότητα του νέου Προέδρου είναι οι διαγωνισμοί, οι οποίοι ακόμα εκκρεμούν 40 ημέρες πριν την έναρξη των αγώνων. Για την υλοποίηση των αγώνων ζητήθηκε η συνδρομή, η γνώμη και η εμπεριστατωμένη άποψη εμπειρογνωμόνων από άλλες αθλητικές διοργανώσεις μεγάλου βεληνικούς, οι οποίοι έχουν εκτιμήσει ότι οργανωτικά είναι εφικτή η πραγματοποίηση των αγώνων, παρά τα προβλήματα που είχαν προκύψει το προηγούμενο διάστημα με πολλούς διαγωνισμούς να καταλήγουν άγωνοι. Τονίζω ότι από τις 17 προκηρύξεις που έπρεπε να έχουν γίνει, 5 δεν έχουν γίνει καν. 4 που δεν υπερβαίνουν σε μέγεθος τα 400 με 450.000 ευρώ έχουν κατοχυρωθεί και 8 είναι άγωνες. Οι περισσότερες είναι άγωνες προκηρύξεις με έναν διαγωνισμό. Και το δίλεμμα το μεγάλο που βρίσκομαι είναι ότι ενώ πρέπει με τον νόμο να γίνει και δεύτερος άγωνος διαγωνισμός, να ασκηρυχτεί ο διαγωνισμός άγωνος, δεν προλαβαίνεις να κάνεις τον δεύτερο και μετά να πας στην ανάθεση. Ο Νίκος Παπαδημάτος ήταν προσωπική επιλογή του νέου Υφυπουργού Αθλητισμού Λευτέρη Αυγενάκη, ενώ η ηγεσία του Υπουργείου κινείται ήδη για το πώς θα στελεχωθεί η Οργανωτική Επιτροπή με έμπειρους ανθρώπους που θα βοηθήσουν ώστε να προχωρήσει η προετοιμασία των αγώνων έτσι όπως έχει σχεδιαστεί. Δύο φορές το χρόνο, δηλαδή κάθε 6 μήνες, ο Σύλλογος Υπαλλήλων της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας διοργανώνει εθελοντική ομοδοσία. Έτσι λοιπόν, μέσα από τη δράση της εθελοντικής ομοδοσίας, τονίστηκε για ακόμα μία φορά πως είναι σπουδαία η συμμετοχή σε αυτή τη διαδικασία προσφοράς ζωής.
Αιμοδοσία πραγματοποίησε ο Σύλλογος Υπαλλήλων της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας στην αίθουσα Παναγιώτης Φωτέας του Διοικητηρίου. Όλες οι εθελοντικές αιμοδοσίες είναι σημαντικές και πρέπει να γίνουν σημαντικότερες. Συνεπής, ο Σύλλογος των Υπαλλήλων διοργανώνει κάθε 6 μήνες επιτυχημένες, μπορώ να πω, αιμοδοσίες. Γι' αυτό ευχαριστούμε τον Πρόεδρο, τον κύριο Θανασόπλο, και βεβαίως τους εθελοντές αιμοδότες, οι οποίοι κάνουν μια ηρωική πράξη για τις σώζουν ζωές. Είναι σημαντική, συνεχίζουμε την παράδοσή μας. 2 φορές το χρόνο γίνεται η αιμοδοσία. Χαρίζουμε ζωή σε ανθρώπους που το έχουν ανάγκη. Νομίζω είναι μια προσφορά εθελοντική που έχει και ένα συμβολισμό και για τους άλλους που μας βλέπουν και μας ακούν, όχι μόνο για τα μέλη μας. Δηλαδή πρέπει να ευαισθητοποιηθούμε σαν πολίτες και αυτό τουλάχιστον που μπορούμε, που είναι το λιγότερο, δορίζοντας αίμα να σώσουμε ζωές, πρέπει να το κάνουμε πράξη. Εμείς θα συνεχίσουμε σε αυτό το πλαίσιο και στο μέλλον, κάνοντας αιμοδοσία μια φορά το εξάμηνο. Η εθελοντική δράση διοργανώθηκε σε συνεργασία με την κινητή μονάδα αιμοδοσίας του νοσοκομείου, με τη συμμετοχή των υπαλλήλων να είναι ικανοποιητική στην εθελοντική αιμοδοσία. Προσφορά του αίματος υπάρχει, πλην όμως κάθε καλοκαίρι έχουμε αυξημένες ανάγκες. Και πολύ πιο αυξημένες θα είναι προς τον ερχόμενο μήνα, τον Αύγουστο, διότι και οι αιμοδότες πάνε στις διακοπές του, όπως δικαιούνται, και αυξάνεται και ο πληθυσμός στις Μεσσηνία, αποτέλεσμα να επιβαρύνει το νοσοκομείο. Όποιος μπορεί, είναι πολύ σημαντικό να συμμετέχει σε αυτή τη διαδικασία, γιατί γνωρίζουμε πόσο ανάγκη έχουν όλα τα νοσοκομεία από αίμα. Για άλλη μια φορά τονίστηκε η σημαντικότητα της πράξης, ενώ σημειώθηκε ότι υπάρχουν ανάγκες για αίμα μεγάλες και συνεχώς αυξάνονται. Λοιπόν, εμείς κυρίες και κύριοι θα μείνουμε τώρα στην Μεσσηνιακή Πρωτεύουσα, στην Καλαμάτα, μιας και έχουμε πρεμιέρα απόψε για το Διεθνές Φεστιβάλ Χορού της Καλαμάτας, το οποίο μάλιστα φέτος κλείνει και 25 χρόνια ζωής. Πάμε να συνδεθούμε τώρα απευθείας με τον χώρο που θα γίνει η εκδήλωση απόψε. Εκεί βρίσκεται ήδη η Στέβη Κουτσουδάκη. Στέβη, καλησπέρα. Καλησπέρα, Νίκο, κυρίες και κύριοι. Βρισκόμαστε λοιπόν στο Μέγαρο Χορού της Μεσσηνιακής Πρωτεύουσας, εδώ που θα γίνει σε λίγη ώρα και πιο συγκεκριμένα στις 10 η επίσημη έναρξη του 25ου Διεθνές Φεστιβάλ Χορού. Να πούμε ότι φέτος το φεστιβάλ έχει επαιτειακό χαρακτήρα και φυσικά η θεματολογία του είναι ο χρόνος. Ο χρόνος και η επίδρασή του στην τέχνη αλλά και στο ανθρώπινο σώμα. Νωρίτερα στις 7.30 είχαμε μία παράσταση στο στούντιο του Μεγάρου, για πρώτη φορά στην Ελλάδα, σόλο παράσταση εμπνευσμένη από το κυνήγι των μαγισσών. Στις 10 η ώρα θα παρακολουθήσουμε μία hip-hop παράσταση, θεωρείται από τις καλύτερες στον κόσμο. Έτσι λοιπόν θα γίνει και η επίσημη πρεμιέρα του φεστιβάλ και αναμένουμε τις επόμενες ημέρες πραγματικά να δούμε σπουδαίους καλλιτέχνες και πολύ σημαντικές παραστάσεις. Μάλιστα, όπως μας έχει συνηθίσει άλλωστε το Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας. Στέβη, σε ευχαριστώ πολύ. Να ευχηθούμε καλή συνέχεια. Καλό σου βράδυ. Αυτά λοιπόν κυρίες και κύριοι με το Φεστιβάλ Χορού της Καλαμάτας και να επιστρέψουμε τώρα στην Πάτρα και συγκεκριμένα στο Ρίο, εκεί όπου έγιναν και τα γυρίσματα για το νέο τρέιλερ για τη δημοφιλή σειρά Casa de Papel. Μάλιστα το συνδρομητικό δίκτυο το οποίο προβάλλει την συγκεκριμένη σειρά επέλεξε μέρη του χωριού αλλά και την γέφυρα Χαρίλα Οστρικούπης προκειμένου να γυρίσει το βίντεο στα ελληνικά για την τρίτη σεζόν της δημοφιλής αυτής σειράς. Επέλεξαν οι συντελεστές του συνδρομητικού τηλεοπτικού δικτύου Netflix για τα γυρίσματα του νέου τρέιλερ της δημοφιλού σειράς Casa de Papel. Η γέφυρα Χαρίλα Οστρικούπης πρωταγωνιστεί στα πλάνα του ελληνικού τρέιλερ της σειράς που έχει σπάσει ταμεία με φανατικούς τηλεθεατές σε ολόκληρο τον κόσμο όπως και στη χώρα μας. Τα γυρίσματα έγιναν σε καφενείο του Ρίου, στις γραμμές του τρένου, σε περίπτερο της περιοχής αλλά και στην οδό Ποσειδώνος. Και αν νομίζετε ότι η φρενίτιδα με τη συγκεκριμένη σειρά αποτελεί ελληνικό φαινόμενο, κάνετε λάθος, καθώς σε πολλές χώρες περιμένουν πώς και πώς τα νέα επεισόδια. Μάλιστα, οι ξένοι δημοσιογράφοι στην προσπάθειά τους να ανακαλύψουν πληροφορίες για τους πρωταγωνιστές και τους συντελεστές, ανακάλυψαν ότι η σειρά έχει πολλές ομοιότητες με μια ιταλική ταινία του 1963.
Ο τρίτος κύκλος με την ιστορία του καθηγητή και της παρέας του κάνει πρεμιέρα στις 19 Ιουλίου με τους φανατικούς της σειράς να περιμένουν με αγωνία. Τώρα, κυρίες και κύριοι, να δούμε την αθλητική κίνηση της ημέρας, έτσι όπως την κατέγραψε ο Διονύσης Μπινιώρης. Δυναμικά ενισχύθηκε ο Προμηθέας της Πάτρας για τη νέα χρονιά στο πρωτάθλημα της Basket League αλλά και για τις υποχρεώσεις του στο EuroCup. Μετά την απόκτηση και του Chris Bubb, οι Αχαιοί ενισχύθηκαν ακόμα περισσότερο και μένουν κάποιες προσθήκες και από την ελληνική αγορά για να ολοκληρωθεί το ρόστερ της νέας χρονιάς. Ο προπονητής του Προμηθέα Μάκης Γιατράς θα προχωρήσει στις τελικές εισηγήσεις. Στις 5.30 αντιμετωπίζει αύριο στο δεύτερο φιλικό της παιχνίδι την βέλγικη Λόκερεν η ομάδα της Παναχαϊκής. Οι κοκκινόμαυροι μετά την ήττα από την Μπίρισοτ με 2-0 συνεχίζουν τα μάτς προετοιμασίας για τη νέα χρονιά. Μάλιστα μετά από 24 ώρες η Παναχαϊκή θα κοντραριστεί με την Οστάνδη που επίσης είναι από το Βέλγιο με τον προπονητή Σβέζνταν Μιλόσεβιτς να θέλει να βγάλει πολλά συμπεράσματα. Στην Γάμα Εθνική και τον Διαγόρα Βρεχνεϊκών προπονητής θα συνεχίσει ο Φίλιππος Χινάς. Ο έμπειρος τεχνικός παρόλο που έχει δίπλωμα UEFA Β μπορεί να κάτσει στον πάγκο του συλλόγου και έτσι τελικά δεν θα λυθεί η συνεργασία. Αρχικά ο Διαγόρας Βρεχνεϊκών είχε αναγκαστεί να αλλάξει τεχνικό, όμως ρώτησε την ΕΠΟ και κράτησε τον Φίλιππο Χινά που πέρσι βοήθησε για να παραμείνει στην κατηγορία. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Ιόνιαν ολοκληρώθηκε. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να βλέπετε τα δελτία ειδήσεων αλλά και τις εκπομπές του Ιόνιαν στο επίσημο κανάλι του Ιόνιαν στο YouTube, στο Ιόνιαν Channel. Σας ευχαριστούμε πολύ που μας παρακολουθήσατε. Καλό σας βράδυ.